Δεν έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στη χώρα μας ο οικοσμούντης. Γιατί? Όλα αυτά ευλαμπία συνδέονται με μια δύσκολη χρονιά. Μην ξεχνάμε τον πόλεμο φυσικά και την ακρίβεια η οποία εξακολουθεί να καλπάζει. Ο σκληρό Αμερικανικό οίκο αξιολόγηση δεν μα έκανε τη χάρη αυτή τη φορά όπω τον περασμένο Σεπτέμβριο που μα ανέβασε δύο σκαλοπάτια. Ωστόσο παραμένουμε ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Δεν ακολούθησε δηλαδή του άλλου μεγάλου οίκου όπω ο Scope Ratings που έκανε την αρχή στι 4 Αυγούστου, ο οίκο Fitch με τελευταίο τον οίκο Fitch δηλαδή στι 2 Δεκεμβρίου όπου και εκείνο μα έδωσε την επενδυτική βαθμίδα. Τώρα σε πρακτικό επίπεδο αυτό ουσιαστικά θα σήμαινε μια επιπλέον στήριξη για τα ελληνικά ομόλογα και όλα αυτά έρχονται λίγο μετά τα στοιχεία, της, τα στοιχεία έκπληξη τη Ελστάτη για το 2024, γιατί ο ρυθμό ανάπτυξη δεν είναι απλά ένα αριθμό. Σημαίνει χαμηλότερα φορολογικά έσοδα και μια σειρά από πολλά άλλα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη αξιολόγηση, όπου θα είναι το Σεπτέμβριο. Ε, Και την περίμεναν και από την κυβέρνηση. Ευχαριστούμε, Χρήση.